Σας υποσχέθηκα δελτίο καιρού. Εδώ είναι ο Γιάννης Καλιάνος. Είναι εδώ κοντά μου. Τον έχετε συνηθίσει να λέει τον καιρό. Θα συνδεθούμε όμως και με τον καιρό στο Παρίσι. Εκείνη η ισότητα τριανταφύλλου, η οποία μας περιμένει αρκετή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένατε. Καλησπέρα. Τι κάνει. Τι καιρό έχει λοιπόν στο Παρίσι. Ανοιξιάτικο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα επιστρέψετε να ψηφίσετε, κυρία Τριανταφύλλου? Δεν άκουσα. Αν θα έρθω να ψηφίσω. Όχι, θα είμαι πολύ μακριά. Δεν θα είμαι στο Παρίσι. Αν ήμουν στο Παρίσι, θα ερχόμουν. Mm-hmm. Αλλά θα είμαι στο Μέμφις του Τενεσί. Οπότε δεν είναι δυνατό. Ωραία. Και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί περιμέναμε ότι φέτος θα μπορούμε να ψηφίσουμε στις πρεσβείες, πολλοί Έλληνες θα μείνουν έξω από αυτή τη διαδικασία που θα ήθελαν να ψηφίσουν. Θα θέλατε να ψηφίσετε? Υπάρχει ελπίδα στην ελληνική πολιτική, κυρία Τριανταφύλλου? Τι να σας πω σε αυτή την ερώτηση. Εντάξει, όποιος έχει ζήσει πολύ δύσκολες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, όπως είμαι εγώ που είμαι κάπως πιο μεγάλη, βλέπει τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Και πιο, όχι ακριβώς ψύχρεμα, πιο μυρολατρικά. Οπωσδήποτε πέσαμε πολύ χαμηλά και κατά τη γνώμη μου, που εντάξει ξέρω ότι δεν τη μοιράζονται όλοι οι συμπατριώτες μας, αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν αρνητικά και από την άποψη του ήθους που δημιούργησαν. Mm-hmm. Διότι η αντιπολίτευση που ας πούμε ήταν το αντίπαλο δέος της της ανομίας, της διαφθοράς όλων των δεινών που είχαμε, έγινε κυβέρνηση. Επομένως, συγχωνεύτηκε σε ένα είδος, έτσι, με ένα είδος πολιτοποίησης. Μας έκανε κακό, πιστεύω. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι ότι ίσως οι πολίτες είδαν ότι και αυτό που εξιδανίκευαν επί δεκαετίες δεν είναι καλύτερο από το άλλο που θεωρούνταν, ας πούμε, επάρατο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τα πράγματα πήγαν άσχημα, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στη γενικότερη κοσμοθεώρηση, ιδιαίτερα των ανθρώπων που διαμορφώθηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γιατί εμείς, εντάξει, έχουμε ένα βλέμμα διαμορφωμένο ήδη, καλός ή κακός. Βεβαίως ήταν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, κυρία Τριανταφύλλου. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο. Αυτό ψήφισε ο κόσμος. Ένα μεγάλο ιστορικό ένιγμα, πραγματικά. Είναι ένα είδος αδράνειας το ηθικό πλεονέκτημα που προέρχεται από το 19ο αιώνα, όχι από τον 20ο. Στον 20ο ήδη αυτό το πλεονέκτημα δεν υπήρχε. Mm-hmm. Στο 19ο αιώνα που χρειάζονταν μεταρρυθμίσεις επαναστατικού χαρακτήρα στον τότε ακμάζοντα καπιταλισμό, πράγματι η αριστερά με διάφορες μορφές, γιατί δεν είχε τη μορφή ακόμα των κομμουνιστών, των σταλινικών, των νεοσταλινικών που έχει σήμερα και των οποίων το αποτύπωμα υφιστάμεθα, είχε πραγματικά το ηθικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν αυθεντικές αριστερές αξίες, κυρία Τριανταφύλλου, στις μέρες μας? Εσείς έχετε αναλύσει το παγκόσμιο φαινόμενο της αριστεράς. Εντάξει, έχουν κάπως ξεπεραστεί όλες αυτές οι διχασμοί που υπήρχαν ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Λόγου χάρη η αριστερά ήταν συντηρητική στα ύφη. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι σήμερα. Πράγματι κάποιες πλευρές της εξακολουθούν να είναι πολύ συντηρητικές στα ύφη, άλλες δεν είναι, άλλες είναι φιλελεύθερες. Ενώ η αριστερά έχει μια πλευρά που είναι η κομμουνιστική και η σταλινική που ανέφερα πριν, που είναι πάρα πολύ συντηρητική στα ύφη, ίσως και πιο συντηρητική από την συντηρητική δεξιά. Υπάρχει μια διαφορά στη θρησκεία, στην πρόσληψη της θρησκείας και στη σχέση θρησκείας-κράτους, πράγμα που με έχει κάνει και εμένα κατά καιρούς να ψηφίσω την αριστερά, αλλά δεν είδα να εκπληρώνεται αυτό το αίτημα. Και παραμένει βεβαίως ένα επίκαιρο και πολύ σπουδαίο αίτημα για την εποχή μας, το οποίο ήδη μας έχει ξεπεράσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Όπου η Εκκλησία παίζει το ρόλο που παίζει, δηλαδή εκτός από τον πιθανό φιλανθρωπικό, παίζει ένα ρόλο πολιτικό και
διαμορφώνει συνειδήσεις, που το θεωρώ απαράδεκτο για τον μοντέρνο κόσμο και για οποιονδήποτε κόσμο. Αλλά και σε αυτό τα πράγματα είναι δύσκολα, και γιατί βεβαίως η πλειοψηφία του κόσμου δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη, δεν είναι έτοιμη ή οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν συμφωνεί με την άποψη του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, και σε αυτό η αριστερά, είτε ήταν αντιπολίτευση ήταν κυβέρνηση, δεν έκανε κάτι που να έχει αφήσει ένα ίχνος. Στεναχωρηθήκατε για το ποτάμι, κυρία Τριανταφύλου? Τι λέτε? Στεναχωρηθήκατε για το ποτάμι? Στεναχωρήθηκα από τη στιγμή που έγινε, γιατί δεν είχα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική μας ταυτότητα. Πίστευα δηλαδή ότι ήταν ένα κόμμα καταδικασμένο από την αρχή, όχι ότι θα το έλεγα βέβαια δημοσίως, γιατί έτσι κι αλλιώς μια ελπίδα θα υπήρχε πάντα, γιατί πιστεύω ότι απευθυνόταν σε ανθρώπους που ήδη είχαν λύσει κάποια ζητήματα μέσα τους, και σε επίπεδο οπτικής του κόσμου και σε επίπεδο ήθους. Και έτσι ήταν ένα κόμμα εξ αρχής μειοψηφικό, και αυτή η μειοψηφία κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι εξατμίστηκε. Μάλιστα. Και έτσι χάσαμε. Και βεβαίως υπήρχε, εκτός από τα πιθανά λάθη που έγιναν, δεν το ξέρω, δεν υπήρξα ποτέ στέλεχος του κόμματος ή ούτε καν ενεργό μέλος, υπήρξα απλώς ψηφοφόρος και φίλος, ας πούμε, διαφορών ανθρώπων που συμμετείχαν ενεργά. Αυτό όμως που θα τόνιζα είναι ότι παρότι πολλοί δημοσιογράφοι αγκάλιασαν το ποτάμι, οι ακραίες δυνάμεις μέσα στην κοινωνία μας το πολέμησαν άγρια και άδικα και βρώμικα, όπως κάνουν συνήθως. Κυρία Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω. Σας ρωτήσω πότε θα έρθετε πίσω για να σας έχουμε στο στούντιο και να σας χαρούμε και να μας μιλήσετε και για πράγματα που δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Το τελευταίο σας βιβλίο πώς πάει και γιατί αποφασίσετε να γράψετε ένα... Το τελευταίο βιβλίο έχει σχέση με ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, και είναι ο αντιαμερικανισμός, ειδικά στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, διότι αν μιλούσα για τον αντιαμερικανισμό γενικά θα έπρεπε να γράψω πολλούς τόμους. Κανείς δεν το διαβάζει. Κανείς δεν το διαβάζει. Εσείς το ευχαριστηθήκατε πάντως που το γράψατε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ το έγραψα, τελείωσε. Θα πάμε για άλλα. Τώρα το έχουν αγοράσει κάποιοι φίλοι μου. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή πότε συνέχεια. Θα έρθετε, πότε έρχεστε? Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Όταν έρθετε, εγώ θα ψάξω να σας βρω, γιατί θέλω να σας έχω στο στούντιο. Σας ευχαριστώ ραντεβού. Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.